Η ιστορία που θα σας πω είναι πέρα για πέρα αληθινή. Δεν είναι παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, στα πολύ παλιά τα χρόνια, στα πάρα πολύ παλιά χρόνια, πριν ακόμα χτιστεί η Ερμούπολη, πριν ακόμα γεννηθεί ο Θεός Ερμής, πριν περπατήσει σε αυτήν εδώ τη γη ο πολιτισμός που τον φαντάστηκε, τόσο παλιά, που η ίδια η γη δεν είχε κάνει ακόμη την πρώτη της βόλτα γύρω από τον ήλιο μας. Ο ήλιος μας δεν είχε γεννηθεί ακόμη σε τούτην εδώ την απομακρυσμένη γωνιά του γαλαξία μας. Τόσο παλιά που και ο ίδιος μας ο γαλαξίας ήταν νέος και έκανε τρελή ζωή, έτρωγε και έπινε γειτονικούς γαλαξίες σωρό. Ήταν, στην άλλη άκρη του σύμπαντος, ένας άλλος γαλαξίας. Κι αν ο δικός μας ο γαλαξίας με τα δισεκατομμύρια άστρα του ήταν όσως μια μπάλα ποδοσφαίρου, εδώ στην Ερμούπολη, ο άλλος ο γαλαξίας, αυτός του παραμυθιού που δεν είναι παραμύθι, θα ήταν στην Αθήνα. Και στο κέντρο αυτού του άλλου γαλαξία, του παραμυθιού που δεν είναι παραμύθι, ήταν μια μαύρη τρύπα. Ένα χάσμα στο χωρόχρονο, μια ρογμή, που αν την πλησίαζες πολύ δεν μπορούσες να διαφύγεις, ακόμη και αν είχες πυράβλους, ασύλληπτα δυνατούς, ακόμη και αν είχες το γοργοπόδαρο Ερμή μπάρπα, ακόμη και αν ήσουν το φως, ο πιο γρήγορος δρομέας στο σύμπαν. Και δεν ήταν αυτή η μαύρη τρύπα, οι μαύρες τρύπες που ξέρετε από τις ταινίες, οι μικρές και φιλικές, σαν την μαύρη τρύπα στο Interstellar, που αλλάζει τη ροή του χωρόχρονου για τους αστροναύτες. Ούτε καν σαν τη μικρούλα μαύρη τρύπα στο Star Trek που καταβρόχθησε τον πλανήτη του Σποκ. Όχι, αυτή η μαύρη τρύπα ήταν ένα τεράστιο αδιφάγο τέρας, που όλο έτρωγε και έπινε αστέρια και σκόνη και αέριο και χόρευε. Στροβιλιζόταν γύρω από τον εαυτό της όσο πιο γρήγορα μπορούσε και τόσο πολύ ζαλιζόταν από τον τρελό της χορό, που δεν μπορούσε καν να φάει όλο το φαΐ στο τραπέζι της. Μέρος αυτού του φαγητού το τίναζε μακριά της, σαν πίδακα. Σαν ύλη που τρέχει σχεδόν τόσο γρήγορα όσο το φως. Και αυτή η ύλη που εκτοξεύθηκε τόσο πολύ χαιρόταν που γλίτωσε από το αδιφάγο τέρας που ακτινοβολούσε υπέρλαμπρα. Ξεκινάει λοιπόν αυτό το υπέρλαμπρο φως από τον πίδακα της μαύρης τρύπας στην άλλη άκρη του σύμπαντος και ταξιδεύει στον χώρο και τον χρόνο. Για ώρες, για μέρες, για χρόνια, για τους αιώνες των αιώνων. Και όσο το φως ταξιδεύει, το σύμπαν γύρω του αλλάζει. Ο γαλαξίας μας τρώει άλλους γαλαξίες και μεγαλώνει και φτιάχνει και άλλα άστρα. Και ένα από αυτά τα άστρα είναι ο δικός μας, ο ήλιος. Και γύρω από τον δικό μας τον ήλιο, στον τρίτο πλανήτη, γεννιέται η ζωή και αλλάζει. Και γίνεται πιο σύνθετη, πιο ποικιλόμορφη, πιο έξυπνη. Και φτιάχνει πολιτισμό. Και φτιάχνει θεούς και δαίμονες και ήρωες και καλλιτέχνες και αστρονόμους. Και το φως από τον υπέρλαμπρο πίδακα της μαύρης τρύπας στην άλλη άκρη του σύμπαντος ακόμη ταξιδεύει. Ίσως να σας μπέρδεψα και να νομίσετε ότι ο ήρωας της ιστορίας μου είναι η μαύρη τρύπα. Ή ίσως το φως που εκτοξεύθηκε από τον πίδακά της. Δεν είναι. Τον ήρωα της ιστορίας μου δεν τον είδαμε ακόμη. Για να τον δούμε, θα πρέπει να διαβούμε μια θάλασσα και να ανεβούμε ένα βουνό. Η θάλασσα είναι η δικιά μας η θάλασσα, το Αιγαίο, και το βουνό είναι η Ίδα. Εκεί που μεγάλωσαν οι Κουρίδες και η Αμάλφια το Δία. Και εκεί, λίγο πιο πάνω από τη σπηλιά που ήταν ο Δίας, μικρό μπεμπάτσι, είναι ένα κτίριο με θολωτή στέγη. Στην κορυφή που τη λένε Σκίνακα. Και μέσα σε αυτό το κτίριο με τη θολωτή στέγη είναι μια φάκα. Όμως δεν είναι μια φάκα φτιαγμένη για να πιάνει ποντίκια. Είναι μια φάκα φτιαγμένη για να πιάνει φως. Τη λέμε τηλεσκόπιο. Και μέσα στο θολωτό κτίριο που στεγάζει το τηλεσκόπιο, κάθεται ο ήρωάς μου. Όσο οι φίλοι του κοιμούνται, αυτός έχει στήσει καρτέρι και περιμένει υπομονετικά. Ο θόλος γυρίζει, το τηλεσκόπιο στο χέρι, μια μαγική στιγμή και να. Μετά από 10 δισεκατομμύρια χρόνια ταξιδιού, το φως από τον πίδακα, από τη μαύρη τρύπα, στην άλλη άκρη του σύμπαντος, τελειώνει το ταξίδι του στη φάκα του ήρωά μου. Δεν είναι ένα τέλος άδοξο, είναι ένα τέλος ένδοξο. Ο ήρωάς μου θα το συλλέξει ευλαβικά.
θα το καθαρίσει, θα το πλύνει, θα το ξεσκονίσει, θα το γυαλίσει και θα το χρησιμοποιήσει για να καταλάβει τα μυστικά της μαύρης τρύπας στην άλλη άκρη του σύμπαντος. Δεν θα είναι εύκολο. Ίσα-ίσα θα είναι δύσκολο. Ο ήρωάς μου πρέπει να καταλάβει κάθε μικρή παραμόρφωση που θα επιβάλλει το ίδιο του το όργανο στο μήνυμα που έρχεται από τη μαύρη τρύπα. Κάθε μικρή παραμόρφωση που επέρχεται στο ταξίδι του φωτός από την άλλη άκρη του σύμπαντος μέχρι το σκήνακα. Αφού τα κάνει όλα αυτά, θα πρέπει να λύσει τις εξισώσεις της ειδικής και γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Να καταλάβει ποιο κομμάτι από το μήνυμα έρχεται από τη μαύρη τρύπα, ποιο κομμάτι έρχεται από τον πίδακα και ποιο κομμάτι έρχεται εξαιτίας μια ψευδαίσθηση, εξαιτίας συλλογιώδους ταχύτητας με την οποία κινείται η ύλη που εξέπεμψε αυτό το φως. Δεν θα το κάνει αυτό μια φορά, θα το κάνει ξανά και ξανά. Για την ίδια μαύρη τρύπα και για πολλές άλλες, όμοιες με αυτήν, για να συγκρίνει τα αποτελέσματα και να βγάλει άκρη. Όμως θα τα κάνει όλα αυτά, ξεχνώντας πολλές φορές να φάει και να κοιμηθεί. Με επιμονή και υπομονή θα σπρώξει και θα σπρώξει ακούραστα. Μέχρι το όριο που χωρίζει τη γνώση από το άγνωστο να υποχωρήσει. Και ο ήρωάς μου να κατακτήσει καινούρια γνώση για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Είναι ένα τέλος ένδοξο για το φως που ξεκίνησε το ταξίδι του πριν 10 δισεκατομμύρια χρόνια από την άλλη άκρη του σύμπαντος. Νάτος τώρα ο ήρωάς μου, καθώς χαράζει η αυγή, βγαίνει από το θολοτοκτήριο και εμείς μπορούμε να τον δούμε στο λυκαυγές και να αναρωτηθούμε τι είδους άνθρωπος είναι ο κυνηγός του αρχαίγονου φωτός. Είναι μια νέα κοπέλα, ούτε 25 χρονών. Είναι λίγο κουρασμένη και τσαλακωμένη, όμως λάμπει. Είναι ακόμα φοιτήτρια κι όμως είναι ο μέγιστος ειδικός στον τομέα της. Την είδατε με τα μάτια της φαντασίας σας? Παρακαλώ, κοιτάξτε την καλά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω τι βλέπετε. Βλέπετε κάποιον που έγινε ο μέγιστος ειδικός στον τομέα του παρά το νεαρό της ηλικίας του επειδή βρήκε το ταλέντο του στα μαθηματικά και τη φυσική νωρίς και το καλλιέργησε? Πως έτσι συμβαίνει στους φυσικούς επιστήμονες και σε όλους τους επιτυχημένους ανθρώπους, ότι πρέπει να βρούμε το ταλέντο μας νωρίς και να το καλλιεργήσουμε? Ναι, κι εγώ έτσι νόμιζα για πολύ καιρό και είναι μύθος. Φίδια, φούμαρα, δεν ξέρω πώς να το πω με πιο ευθύ τρόπο, ψέμα, μη αληθινό. Δεν πάει έτσι, πάει ακριβώς ανάποδα. Επειδή η ηρωίδα της ιστορίας μου έφαγε κόλλημα με τη μαύρη τρύπα στην άλλη άκρη του σύμπαντος, είναι που ανέπτυξε τα ταλέντα τα στη μαθηματικά, στη φυσική, στην πληροφορική, ό,τι άλλο χρειάστηκε για να τη μελετήσει. Σας φαίνεται αιρετικό? Δεν είναι όσο νομίζετε. Προσέξτε, δεν λέω ότι τα μαθηματικά είναι εύκολα για όλους και ότι απλά μερικοί από εμάς δεν είχαν αρκετά καλό κίνητρο για να ασχοληθούν και γι' αυτό δεν έγιναν τόσο καλοί όσο οι άλλοι. Λέω ακριβώς το αντίθετο. Τα μαθηματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που την πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με μια καινούρια δύσκολη μαθηματική έννοια να μην νιώθει το μυαλό του να δένεται κόμπος, να κάπως ανακάνει τα μάτια σου έτσι για πολλή ώρα. Όμως, το ανθρώπινο μυαλό έχει φοβερή πλαστικότητα. Αν ξανακάνεις το ίδιο πολλές φορές, αν εξασκηθείς σε μια δεξιότητα ξανά και ξανά, σου γίνεται όλο ένα και πιο εύκολη, σαν δεύτερη φύση. Είναι το ίδιο για τα μαθηματικά. Είναι το ίδιο για το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου. Είναι το ίδιο για το διαλογισμό. Είναι το ίδιο για τη σύνταξη ενός δοκιμίου. Είναι το ίδιο για το διάβασμα. Είναι το ίδιο για να φέρεις το χέρι σου στο στόμα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μάθεις να φέρνεις το χέρι σου στο στόμα? Τα νεογέννητα δεν έχουν κανένα έλεγχο στα χέρια τους και γι' αυτό σου βάζουμε γαντάκια για να μην βγάλουν τα μάτια τους. Ο δικός μου ο γιος γεννήθηκε με το χέρι του στο στόμα και στον υπέρηχο τον βλέπα, μέτρο για τα δάχτυλά του. Ήταν μία δραστηριότητα που τον ενδιέφερε πάρα πολύ. Βέβαια, όταν γεννήθηκε, μόνο τυχαία ερχόταν εκείνο το χεράκι στο στόμα. Όταν συνέβαινε, το δάγκωνε και δεν το άφηνε να φύγει, γιατί ποιος ήξερε πότε θα το ξαναφέρει τυχαία τροχιά του προς τα εκεί. Κάπου όμως, γύρω στις 40 μέρες, αποφάσισε ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη και θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Ενώ λοιπόν ήταν πολύ ζωηρό μωρό και αυτή είναι μια ευγενική έκφραση που χρησιμοποιώ για να πω ότι αν δεν τον είχε αγκαλιά διαρκώς, μας άκουγαν μέχρι τη σελήνη. Στις 40 μέρες αποφάσισε θα καθίσει ήσυχος μόνος του στην κούνια του για να μάθει να φέρει το χέρι του στο στόμα. Τον παρατηρούσα λοιπόν με τις ώρες. Δοκίμαζε διάφορες τροχίες από ψηλά, αργά, αργά, στο οριζόντιο επίπεδο και γρήγορα,
Ξανά και ξανά και ξανά. Πριν το να σας πω, σε μερικούς μήνες ήταν εξπερ, ούτε θυμόταν ότι αυτή η κίνηση του ήταν κάποτε δύσκολη. Όλοι μάθαμε να συντονίζουμε τους μυς μας αρκετά καλά για να περπατάμε, για να ανεβαίνουμε σκάλες. Κι ας ήταν δύσκολο. Όλοι μάθαμε να μιλάμε. Κι ας ήταν δύσκολο. Όλοι μάθαμε να διαβάζουμε και να γράφουμε. Κι ας ήταν δύσκολο. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι δεν έχουμε όλη την ίδια εξοικείωση με τη διαφορική γεωμετρία, δεν είναι επειδή είναι δύσκολη. Είναι επειδή δεν είχαμε ένα αρκετά καλό κίνητρο για να αποκτήσουμε αυτή την εξοικείωση, κι ας ήταν δύσκολη. Η ηρωίδα της ιστορίας μου είχε ένα καλό κίνητρο. Ήθελε να μάθει τι κάνει μαύρη τρύπα στην άλλη άκρη του σύμπαντος. Και έτσι δεν είχε σημασία αν η διαφορική γεωμετρία είναι δύσκολη, αν η φυσική έκανε το μυαλό της να δένεται κόμπος, αν έπρεπε να μάθει μια καινούρια γλώσσα προγραμματισμού, αν έπρεπε να μάθει δύο, τρεις, όλες. Ήθελε να μάθει τι κάνει μαύρη τρύπα στην άλλη άκρη του σύμπαντος. Και έτσι ανέπτυξε όλα τα ταλέντα που χρειαζόταν, όλες τις δεξιότητες που της ήταν απαραίτητες, όχι επειδή της ήταν πιο εύκολο από ότι είναι στον καθένα μας, αλλά παρά το ότι της ήταν δύσκολο. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή δεν είναι ότι βρήκε μικρή το ταλέντο της και το καλλιέργησε, είναι ότι βρήκε μικρή το πάθος της. Και γύρω από αυτό το πάθος τα ταλέντα της άνθησαν. Θα μου πείτε βέβαια. Αυτό που λες δεν μπορεί να είναι απόλυτο, δεν μπορεί πάντοτε το ταλέντο να έπεται του πάθους. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό παιδιά στο σχολείο που πετούν στις θετικές επιστήμες, χωρίς να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, χωρίς να έχουν ένα πάθος να τα οθεί. Αυτά τα παιδιά πώς θα εξηγήσει τη θεωρία σου. Λοιπόν, ώρα να γίνω ακόμη πιο αιρετική. Θέλω να σας πείσω ότι αυτά τα παιδιά, το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν τα υπηρετεί βέλτιστα. Τα υπηρετεί χείριστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού μας συστήματος? Τουλάχιστον για το κομμάτι των φυσικών επιστημών, το οποίο υπηρετώ και εγώ. Τι προσπαθούμε να κάνουμε στις φυσικές επιστήμες? Αυτό που μου φαίνεται εμένα είναι ότι όλο μας το εκπαιδευτικό σύστημα στις φυσικές επιστήμες στηρίζεται σε μία μη υγιή φιλοσοφική παραδοχή. Ότι ο ρόλος του είναι να μας γεμίσει το κεφάλι με ένα συγκεκριμένο όγκο πληροφορίας και να μας προπονήσει σε μία σειρά δεξιότητες. Πώς να λύνω μία δευτεροβάθμια εξίσωση? Πώς να παίρνω μία παράγωγο? Τι είναι η αντίσταση? Αν μου δώσουν την τάση και το ρεύμα, πώς να υπολογίσω την ισχύ? Γιατί? Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί να τα μάθουμε όλα αυτά, σε τι θα μας χρησιμεύσουν? Θα μου πει κάποιος, για να κρατήσει το μυαλό μας κοφτερό. Ξέρετε τι άλλο κρατάει το μυαλό μας κοφτερό? Τα βιντεοπαιχνίδια. Λοιπόν, αν αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί δεν καταργούμε τη φυσική από το λύκειο και να την αντικαταστήσουμε με 3 ώρες ομαδικά βιντεοπαιχνίδια την εβδομάδα? Θα πει κάποιος άλλος. Περίμενε. Εντάξει, μην παρασύρεσαι. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται για να είμαστε αποτελεσματικοί πολίτες σε έναν ολοένα και πιο τεχνόφιλο κόσμο. Αυτό να το δεχτώ. Σύμφωνοι. Πρέπει να ξέρεις ότι αν πάρεις το λάπτοπ και συνδέσεις μια τροφοδοσία των 20 βολτ, ενώ το λάπτοπ θέλει μια τροφοδοσία των 15, κακά πράγματα θα συμβούν. Ότι αν πάρεις το μετασχηματιστή σου και τη λήξεις το καλώδιο πολλές φορές γύρω του και τον βάλεις στην πρίζα, αυτό θα κάνει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Και αν πάρεις την πιστωτική σου κάρτα και αρχίζεις να παίζεις με αυτό το μαραφέτη, θα απομαγνητιστεί. Κακά πράγματα θα συμβούν. Πρέπει να το ξέρεις αυτό. Σύμφωνοι. Όμως, τότε, αν αυτός είναι ο σκοπός μας, γιατί τα προβλήματα φυσικής, ας πούμε, στο λύκειο, δεν είναι παρμένα από τα χιλιάδες απτά καθημερινά παραδείγματα και εφαρμογές του υπερτεχνολογικού μας κόσμου? Γιατί όλα τα προβλήματα στο λύκειο είναι τύπου σώμα μάζας M? Ποιο είναι αυτό το σώμα μάζας M και ποια είναι η κοσμοθεωρία του? Είναι γυμνασμένο, έχει κυταρίτιδα? Αν λοιπόν δεν έχουμε μια καλή απάντηση για το γιατί διδάσκουμε αυτά που διδάσκουμε και γιατί τα διδάσκουμε όπως τα διδάσκουμε, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Τους άριστους μαθητές, αυτούς που πετούσαν στις θετικές επιστήμες, χωρίς να έχουν ένα πάθος να σου σωθεί, σε τι τους εκπαιδεύσαμε? Σε τι τους κάναμε καλούς?
Μήπως τους κάναμε καλούς στο να απομνημονεύουν, εξισώσεις και σταθερές. Γιατί αν αυτό είναι, φαντάζομαι ότι ο σκοπός μας είναι όταν θα έρθει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θα εξαφανιστούν οι υπολογιστές και τα βιβλία. Τότε θα πάει ο σημεοφόρος μας στα Ιμαλάια σε μια ασφαλή πλαγιά και θα ηγηθεί της προσπάθειας να ανακατασκευάσουμε τον πολιτισμό. Από μνήμης θα τα ανακαλέσει όλα. Γιατί για όλους εμάς εδώ υπάρχει η Wikipedia. Κάθε φορά που θέλεις να ξέρεις τον νόμο του Γκάους ή την τιμή της βαρυτικής σταθεράς. Μήπως τους κάναμε καλούς στο να εξασκούνται σε διάφορες δεξιότητες, χωρίς να ρωτούν γιατί, χωρίς να ξέρουν γιατί. Γιατί αν αυτό είναι, να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι πήραμε νέους ικανούς ανθρώπους, εξαλείψαμε από την ψυχοσύνθεσή τους το βασικό χαρακτηριστικό του επιστήμονα που είναι η αμφισβήτηση, που είναι να ρωτάς γιατί. Μήπως τους κάναμε καλούς στο να είναι καλύτεροι από τους συμμαθητές τους. Μήπως τελικά το πάθος που το σωθούσε ήταν η διάκριση. Γιατί αν αυτό είναι, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει πιο φευγαλαία πηγή ευτυχίας. Αργά ή γρήγορα, συνήθως γρήγορα, θα βρεις κάποιον που είναι καλύτερος από σένα σε κάτι. Οτιδήποτε, μεγάλος πλανήτης, πολλοί άνθρωποι και τότε τι θα συνεχίσει να σε οθεί. Ξέρετε τι δεν τους είπαμε σίγουρα. Δεν τους είπαμε τι κάνει ο επιστήμονας. Αυτό δεν τους το μάθαμε. Δεν τους είπαμε για τη μαύρη τρύπα στην άλλη άκρη του σύμπαντος. Δεν τους είπαμε πώς φτιάχνετε ένα κύκλωμα, πώς φτιάχνετε ένα iPad. Δεν τους μιλήσαμε για το πού πάει η έρευνα για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τους είπαμε για το πού πάει η έρευνα για τον καρκίνο, για ιούς όπως ο Έμπολα. Δεν έφτιαξαν ποτέ μια πηξίδα. Δεν έφτιαξαν ποτέ ένα ρομπότ. Δεν πήραν ποτέ ένα τηλεσκόπιο πλαστικό που κοστίζει 20 ευρώ να δουν τα φεγγάρια του Δία. Σε κάποιους το είπαμε, έτυχε. Κάτι, κάπως, ένας καθηγητής με μεράκι, μια αστρονομική ομάδα, μια επίσκεψη σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο. Έτυχε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι σαν την ηρωίδα της ιστορίας μου. Βρήκαν το πάθος τους μικρή και τα ταλέντα τους άνθησαν γύρω από αυτόν τον πυρήνα και επέζησαν της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν βγάζει επιτυχόντες. Βγάζει επιζώντες. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα το οραματίστηκαν και το σχεδίασαν οι δεινόσαυροι. Και μας το κληροδότησαν και εμείς δεν πήραμε ακόμη το μέμο ότι ο μετεωρίτης χτύπησε. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα νομίζει ακόμη ότι η γνώση είναι ιερή και προνόμιο του δασκάλου. Δεν πήρε το μέμο για τη Wikipedia, για τα TED Talks, για το Khan Academy, για τα MOOCs. Δεν πήρε το μέμο ότι πια όποιος θέλει να μάθει, θα μάθει. Δεν χρειάζεται το δάσκαλο και το σχολείο. Αν έχετε το δάσκαλο και το σχολείο, αν έχετε τον καθηγητή και το πανεπιστήμιο, γιατί είναι ακόμη πιο δύσκολο να επιτύχεις το σκοπό σου χωρίς πτυχίο, λυκείο και πανεπιστημίου. Κυρίως αν έχετε τον καθηγητή και το πανεπιστήμιο, γιατί το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκουμε το δεύτερο συστατικό της επιτυχίας, που είναι η παρέα μας. Είναι οι άνθρωποι που μοιράζονται το πάθος μας. Αυτοί που θα μας τραβήξουν και θα τους τραβήξουμε όταν κολλήσουμε. Αυτοί με τους οποίους θα τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας για να γιορτάσουμε. Αυτοί με τους οποίους θα φάμε τα τηγανιτά καλαμαράκια της παρηγοριάς και θα πιούμε το ουζάκι όταν η ζωή μας δώσει σφαλιάρα και θα μας δώσει σίγουρα σε όλους δίνει. Γι' αυτό το ανεχόμαστε το εκπαιδευτικό σύστημα που μας κληροδότησαν οι δεινόσαυροι. Αυτοί που νόμιζαν ότι το καθήκον του δασκάλου είναι να μας μάθει πώς να παίρνουμε την παράγωγο και όχι γιατί. Ότι το καθήκον του δασκάλου είναι να τελειώσει την ύλη στο αναλυτικό πρόγραμμα και όχι να δείξει στα νέα παιδιά όλα τα μονοπάτια που μπορούν να πάρουν στη ζωή τους. Αυτοί που νόμιζαν ότι η επιτυχία του σχολείου είναι να παράγουν έναν μαθητή που τελείωσε με 20 στρογγυλό, όχι έναν μαθητή με πάθος σαν οδοστρωτήρα που θα τσαλαπατήσει όλα τα εμπόδια μπροστά του. Τα βγάζουμε πέρα με το εκπαιδευτικό σύστημα που μας κληροδότησαν οι δεινόσαυροι. Γιατί έχουμε με το μέρος μας την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας και τη στατιστική των μεγάλων αριθμών. Ρίξε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους μέσα στην κρεατομηχανή του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάποιοι, κάπως, κάποτε, θα βρουν το πάθος τους και την παρέα τους και θα μας οδηγήσουν στον επόμενο αιώνα. Ξέρετε πώς το λέω αυτό. Το λέω ότι η φιλοσοφία του σπέρματος εκτόφησε 100 εκατομμύρια σπερματοζωάρια προς ένα αυγό και έλπιζε για το καλύτερο. Σε αυτή τη φιλοσοφία οι ιδέες είναι τα αυγά.
Και τα παιδιά είναι τα αναλώσιμα σπερματοζωάρια. Σκεφτείτε τώρα να κάναμε την υπέρβαση και να υιοθετούσαμε τη φιλοσοφία του αυγού, όπου καθένα από τα παιδιά μας είναι μοναδικό και πολύτιμο, είναι ένα αυγό και ταραντίζουμε με 100 εκατομμύρια ιδέες, με 100 εκατομμύρια θαύματα του κόσμου, του φυσικού, του τεχνολογικού, του κόσμου της τέχνης, της φιλοσοφίας, της αναζήτησης, με 100 εκατομμύρια γιατί, μέχρι να βρουν το πάθος τους και την παρέα τους. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου ο κάθε απόφυτος είναι ένας Άιζακ Νιούτον, είναι ένας Γαλιλαίος, είναι ένας Γιώργος Παπανικολάου, είναι μια Μελίνα Μερκούρη, ένας Walt Disney, ένας Nelson Mandela, είναι ένας Ελίτης, ένας Φρέντι Μέρκιουρι, ένας Μότσαρτ, ένας Μάρκος Βαμβακάρης. Δεν θα ήταν ένας κόσμος πιο υπέρλαμπρος και από το φως του πίδακα από τη μαύρη τρύπα στην άλλη άκρη του σύμπαντος? Δεν αξίζει το κόμπο να το προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.